Μια πυρκαγιά σε έναν από του μεγαλύτερου προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο έθεσε υπό αμφισβήτηση την εύθραστη ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη και τρόμαξε τι παγκόσμιες αγορέ φυσικού αερίου. Η Freeport LNG, παραγωγό υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Τέξα, θα κλείσει τι πόρτε τη για τουλάχιστον τρει εβδομάδε, επιβεβαίωσε η εταιρεία στο CNN Business. Η αιτία τη πυρκαγιά στην εγκατάσταση υγροποίηση τη Freeport LNG στο νησί Κουιντάνα παραμένει υπό διερεύνηση, δήλωσε η Heather Brown, εκπρόσωπο τη εταιρεία. Η Freeport LNG στέλνει ειδοποίηση στου πελάτε κηρύσσοντα ανώτερα βία, ακυρώνοντα τι φορτώσει τουλάχιστον μέχρι τι 30 Ιουνίου και λέγοντα ότι η πυρκαγιά τη 8η Ιουνίου ήταν αποτέλεσμα έκρηξη σε χώρων δεξαμενών LNG τη εγκατάσταση, σύμφωνα με αντίγραφο τη επιστολή που είδε η SP Global Commodity Insights. Η Ευρώπη έχει αρπάξει τα παγκόσμια αποθέματα υγροποιημένου φυσικού αερίου τους τελευταίου μήνες, καθώ προσπαθεί να στραφεί απότομα μακριά από τι εξαγωγές φυσικού αερίου της Ρωσίας. Η περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, εισήγαγε 28,2 εκατομμύρια τόνου μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, σύμφωνα με την Independent Commodity Intelligence Services, αύξηση 29% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Καθώ δεν υπάρχει απευθεία αγωγό μεταξύ των ΗΠΑ και τη Ευρώπη, οι Αμερικανικέ Εταιρείε Ενέργεια ψήχουν το φυσικό αέριο που εξάγουν στου μείον 260 βαθμού ΦΑΡΕΝΑΙΤ και τοποθετούν το υγροποιημένο αέριο σε δεξαμενόπλια για μεταφορά στο εξωτερικό. Η διαδικασία αυτή, αν και πιο περίπλοκη από τη χερσαία μεταφορά, έχει καταστεί ζωτική σημασία για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τη Ευρώπη κατά τη διάρκεια τη εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Η έκρηξη στο Freeport θα μπορούσε να προκαλέσει πλήγμα σε αυτή την προσωρινή λύση, ιδίω εάν η εγκατάσταση δεν μπορέσει να τεθεί σύντομα σε λειτουργία. Παρά την αρχική εκτίμηση του φορέα εκμετάλλευση για τρει εβδομάδε διακοπή λειτουργία, ο αντίκτυπο στην παραγωγή είναι πιθανό να εκτείνεται μέχρι τον Ιούλιο, δήλωσε στο CNN Business ο Φέλεξ Μπούθ, ο επικεφαλή του τμήματο LNG τη Βορτέξα. Η διακοπή λειτουργία θα μειώσει την παραγωγή του εργοστασίου κατά 8% αυτό το μήνα και τον επόμενο, εκτιμάει η Βορτέξα. Αυτό πρόκειται να αφαιρέσει την προσφορά από την αγορά όταν την έχει μεγάλη ανάγκη. Ήδη κινούμασταν σε ένα πολύ επισφαλέ σύνολο δυναμικών τη αγορά, δήλωσε στο CNN Business ο Άλεξ Μάντων, διευθυντή για το Παγκόσμιο Φυσικό Αέριο και το LNG, στην Rapidan Energy. Αυτό πρόκειται να περιορίσει την άμεση προσφορά, ιδίω στον Ατλαντικό, καθώ η πλειονότητα των φορτίων προορίζονταν για την Ευρώπη, δήλωσε στο CNN Business η Ruth Lyo, συντάκτρια για το LNG Αμέρικα στην ICIS. Η διατάρεξη τη μεγαλύτερη πηγή υγροποιημένου φυσικού αερίου τη Ευρώπη, οι Ηνωμένε Πολιτείε αποτελούσαν το 45% των εισαγωγών τη το Μάιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία τη Βορτέξα. Είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ήπειρο. Ο Χένιν Γκλόισταν, διευθυντή Ενέργεια Κλίματο και Πόρων στην EuroAsia Group δήλωσε στο CNN Business ότι η δραστηριότητα τυφώνων στον κόλπο του Μεξικού που θα ξεπεράσει το μέσο όρο αργότερα φέτος θα μπορούσε να επιδεινώσει την επερχόμενη έλλειψη. Εάν η διακοπή λειτουργία του Freeport παραταθεί και αυτή, η πρόβλεψη για τυφώνε γίνει πραγματικότητα ακριβώ του μήνε κατά του οποίου η Ευρώπη προσπαθεί να γεμίσει τα αποθέματα τη μέσω εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου εν ώψη του επόμενου χειμώνα και για την προετοιμασία πιθανών διακοπών των ρωσικών αγωγών, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν προβληματικά στην Ευρώπη, δήλωσε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.